Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαι ο Γαβρίλος Καλκιώτης. Τρίτη και Πέμπτη είναι το ραντεβού μας που έχουμε εδώ στη συχνότητα του Blue Sky. Να λέμε όλα τα θέματα για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε πικτρολογώντας Blue Sky TV Live. Θα μπορέσετε να έχετε ζωντανή αναμετάδοση της εκπομπής μας. Τρίτη και Πέμπτη λοιπόν, 2 με 3, να αναλύουμε όλα τα θέματα. Η οικονομία περισσότερο βαραίνει. Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τη θλίψη μου στα θύματα εκεί. Στην Τουρκία και τη Συρία, θεωρώ και τις δύο χώρες, πέρα από τα άλλα που μας χωρίζουν, πρέπει να τους βοηθήσουμε το ίδιο. Και η ανθρώπινη ζωή, νομίζω, είναι πάνω από κομματικά συμφέροντα. Τέτοιες στιγμές καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ελάχιστο. Στα δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει η ζωή του καθενός μας. Γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί και στα λόγια μας και στις πράξεις μας. Να αλλάξουμε το θέμα και να πάμε στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα που όλοι βιώνουν, που όλοι ξέρετε. Πολύ γνωρίζετε, τα πράγματα είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Στα σούπερ μάρκετ έχουμε στα γαλακτοκομικά περίπου 40%. Έχει φτάσει η ανατίμηση των προϊόντων. Και μην ακούτε τώρα αυτά που λένε ότι ξέρεις δεν υπάρχει και το καλάθι της νοικοκυράς και όλα αυτά. 40% περίπου φτάνουν οι αυξήσεις. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα είναι με τις συντάξεις. Που ακούω εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορα πάνελ. Και λένε βέβαια, λέει βέβαια, ναι, εντάξει. Ο νόμος Κατρούγκαλου λέει δεν. Μα σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ο νόμος αλλάζει με νόμο. Εάν ο νόμος του κ. Κατρούγκαλου δεν είναι καλός, και παρόλο που ήταν και προεκλογική δέσμευση δική σας ότι θα τον αλλάξετε, αλλάξτε τον τώρα. Μόλις αλλάξει αυτόν τον νόμο, θα είμαστε μαζί σας. Και εσείς, οι συνταξιούχοι, μην ακούτε τα πολύ ωραία παραμυθάκια που βγαίνουν έτσι όμορφα και με ηρεμία. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν το κατήργησε. Τελειώσαμε. Φέρνει ευθύνη αποκλειστική για τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων, συν ότι η Νέα Δημοκρατία Πασόκ και το λιγότερο κομμάτι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτωχοποιήσει τους Έλληνες συνταξιούχους. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δική μου η θέση είναι όλοι να πάρουν την αύξηση και να πάρουν και πίσω τα λεφτά από το 2010 που τους έχετε αποστερήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχουμε καμία άλλη συζήτηση σε αυτό το θέμα. Καμία άλλη συζήτηση δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα. Δώστε πίσω τα λεφτά που τους έχετε πάρει εσείς λόγω ότι η χώρα μπήκε στα μνημόνια. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ βάλαν τη χώρα στα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το μικρότερο κομμάτι έφερε και αυτός κάποιες μειώσεις. Όλα αυτά γίνανε για να το υπέρτατο εθνικό συμφέρον. Πολύ ωραία. Και βγήκαν νόμοι. Λοιπόν, όποιος χρειάζεται βασικές γνώσεις νομικής, οι νόμοι αλλάζουν με νόμους. Άρα έχετε τη δυνατότητα να φέρετε στη Βουλή ένα νόμο να αποκαταστήσετε τις αδικίες των συνταξιούχων. Και πριν τις εκλογές, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε. Όλες αυτές οι αδικίες, οι αντιλαϊκοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί στη Βουλή, μπορούν να αλλάξουν στο δευτερόλεπτο με έναν καινούριο νόμο. Άρα μην το συζητάμε. Μην ξανακούσω λοιπόν, ναι, είναι νόμος του κ. Κατρούγκαλου. Βεβαίως. Φέρτε εσείς τη Νέα Δημοκρατία έναν άλλο νόμο να σας πούμε μπράβο. Είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα το πω. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις συντάξεις. Οι οποίες αυτές οι συντάξεις αφορούν περίπου 1 εκατομμύριο που δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ. Η λογιστικοποίηση που έχουν πάρει κάποιοι, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα πάρει στην τσέπη το συνταξιούχος. Δεν μπορεί ένα συνταξιούχος να του έχει πάρει 50.000 ευρώ και να του λες εντάξει, πάρε 100 ευρώ. Του παίρνει τα χιλιάρια και του δίνει 20. Νομίζω δεν είναι σωστό. Γι' αυτό θέλουμε και ζητάμε μια διορθωτική δικαιοσύνη να έρθει με νόμο, αυτό λέμε με νόμο, να διορθώσει αυτές τις αδικίες. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι που το γνωρίζετε όλοι και να μην παραμυθιαζόσαστε είναι οι πλησιριασμοί. 700.000 ακίνητα είναι κάτω από τον φόβο των πλησιριασμών. 700.000 ακίνητα. Να δώσουμε και τηλέφωνο επικοινωνίας 211-18-60-001. Είναι το τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα. Σε 2-3 λεπτά μπορείτε να πάρετε το λόγο και να θέτε τα ερωτήματά σας σε όλα αυτά τα θέματα. 2-11-26-75-2-43 είναι για το γραφείο μας του Μαρούσιου, 2-10-49-64-5-69. Και πάμε στο πολύ μεγάλο κομμάτι με τα δάνεια. Λοιπόν, τι ισχύει με τα δάνεια. Από το 2015, σταμάτησε η προστασία της πρώτης κατοικίας ως κοινωνικό οριζόντιο μέτρο. Υπήρχε ο νόμος Κατσέλη που εκεί με τους δικηγόρους μπαίνατε και προστατευόσασταν με τα 3 στάδια που είχε κατάθεση, πρώτο δικαστήριο και δεύτερο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Δεν δόθηκε ανανέωση στον νόμο.
Έμειναν τα ελληνικά νοικοκυριά ξεκρέμαστα. Υπάρχει πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών. Και τι μπορεί κάποιος να κάνει, αυτό που προτείνουμε εμείς και πάμε πάρα πολύ καλά, με αποτελέσματα, με αποδείξεις. Τι μπορεί να κάνει κάποιος? Διμερή διαπραγμάτευση, παύλα διαμεσολάβηση. Και θα τα αναλύσουμε και στο έσω μέρος με την κυρία Βορδόνη. Τι σημαίνει αυτό? Με τη διαμεσολάβηση, διαπραγμάτευση μπορούμε να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων. Όλα δηλαδή τα ακίνητα μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Γιατί στον νόμο Κατσίλη προστατεύει ένα ακίνητο σύμφωνα με τον νόμο. Προσέξτε δηλαδή εσείς που μπορεί να έχετε εγγυηθεί, να έχετε ένα, πάνω από ένα ακίνητο. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο πρόεδρος της έδρας θα πάρει την απόφαση, αλλά ο ορισμός του νόμου λέει για ένα ακίνητο. Αυτό μιλάει. Προσέξτε λίγο. Και δεν καλύπτει εγγυητές, συνοφιλέτες, αυτά δεν τα καλύπτει. Τι μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα που έχει δάνεια και δεν έχουν πληρωθεί? Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξεκάθαρα. Εμείς και σήμερα κάναμε κουρέματα 20, 30, 40, 50% με ακίνητη περιουσία. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος, θα τα εξηγήσει και η κυρία Βορδόνη. Άρα, για όλα τα δάνεια έχουμε δύο λύσεις. Η μία λύση είναι η διαπραγμάτευση για όλα τα δάνεια, το τονίζω. Για όλα τα δάνεια, για όλες τις κατηγορίες των δανείων. Η διαπραγμάτευση, η μία λύση, και η άλλη λύση είναι να το αιτηθούμε μέσα από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού που μνημονεύει 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές, 420 δόσεις για τις τραπεζικές. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό το λέω ξεκάθαρα να το καταλάβουν όλοι. Ισχύει για όλα τα δάνεια. Επαγγελματικά, στεγαστικά, για όλα τα δάνεια. Με διάφορα κριτήρια. Μία μεγάλη μερίδα δανειοληπτών, η οποία αυτή είναι και ιδιαίτερα αδικημένη, έχει να κάνει με τα ποντιακά δάνεια. Τι έχει γίνει εκεί με τα ποντιακά δάνεια? Ενώ υπήρχε πρόσκληση επίσημη του κράτους σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι αδέλφια μας, έχουν χάσει δύο φορές την πατρίδα τους, ελάτε, λόγω της οικονομικής κατάστασης που είσαστε εσείς, ελάτε στην πατρίδα σας, ελάτε εδώ, πάρτε σπίτια, πάρτε οικόπεδα, πάρτε άδεια δομής, θα σας βρούμε και δουλειά για να μπορείτε να ενταχθείτε και εσείς στην κοινωνία. Δεν έγινε κάτι από αυτό. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέραν να μιλάνε καν ελληνικά. Θεωρήσαν ότι τα λεφτά που παίρνουν αυτά είναι επιδοτούμενα, δεν χρειάζεται να τα πληρώσουν, ή είναι από την υπόσχεση που είχαν επίσημα από το κράτος που τους έλεγε ελάτε. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από αυτούς, βάλαν και δικά τους λεφτά, τους πουλήσαν κάτι παλιοοικόπεδα στη μέση του πουθενά, βάλαν και δικά τους λεφτά ό,τι είχαν και δεν είχαν, και τώρα τι είναι? Είναι όλοι κάτω από την απειλή του πληστηριασμού, διότι δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας ως οριζόντιο μέτρο, και περισσότεροι από αυτοί έχουν χαμηλά εισοδήματα, πολύ χαμηλά εισοδήματα, και δεν μπορούν να ακολουθήσουν καμιά ρύθμιση. Θα πούμε λοιπόν εδώ ότι για τα δάνεια τα οποία είναι ποντιακά και έχει το κομμάτι προς την εφορία επίσημα, εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε με τις διαδικασίες να αιτηθούν οι άνθρωποι ως 240 δόσεις. Το κομμάτι της τράπεζας, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε διαπραγμάτευση. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία μα καμία εξασφάλιση. Καμία. Οι διαταγές πληρωμής που θα σας έρθουν με τις ανακοπές δεν προστατεύεστε. Οι πολιτικοί μας, αυτές είναι τεχνικές οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσετε σωστά, πέρα από την πολιτική προσέγγιση. Η πολιτική προσέγγιση, η πολιτική θέση δική μας είναι ότι αυτά τα δάνεια πρέπει να διαγραφούν. Το λέω ξεκάθαρα. Να διαγραφούν. Και κάνουμε και κάποιες κινήσεις να δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι ισχύει, από πού ήρθαν τα χρήματα, ποιοι έπρεπε να δώσουν αυτά τα χρήματα. Θα πω στους φίλους μου τους πόντιους, επειδή είναι χιλιοπονεμένοι, χιλιοταλαιπωρημένοι. Αδέλφια, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσα σε ένα και σε δύο μήνες. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες, αν έχουμε τον κύριο Ελευθεριάδη, τον κύριο τον Παντελή. Ωραία, να έχουμε λίγο τον κύριο Ελευθεριάδη. Καλησπέρα κύριε Ελευθεριάδη. Καλησπέρα σας κύριε Χαλκιώτη, τι κάνετε? Καλά εσείς. Λοιπόν, θα πάρετε εσείς το λόγο αμέσως. Ναι. Επειδή εσείς είσαστε και δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, δύσκολες καταστάσεις, χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Κάνουμε και κάποιους αγώνες να δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το τονίζουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο λόγος εσάς. Κύριε Χαλκιώτη, μόλις τώρα πριν δύο λεπτά μίλαγα με τον κύριο Φράγκο. Το Μανώλη είναι ο ευρωβουλευτής μας της Ελληνικής Λύσης. Ωραία. Με ενημέρωσε ότι μου έχει στείλει τώρα, γιατί δεν πρόλαβα καν να σας το στείλω, θα σας έστειλα και την ερώτηση που έχει κάνει στην Ευρωβουλή.
έτσι, για το θέμα το δικό μας. Λοιπόν, του έχω στείλει και τα συμπληρωματικά έγγραφα για όλα τα άλλα που είχαμε πει, ότι για αυτά που είπαμε, ότι μας, αυτά που μας καλέσαν και μας υποσχεθήκαν τα σπίτια και μας υποσχεθήκαν και, και τις δουλειές και όλα αυτά, και το 2000 που μας υποσχέθηκαν να μας δώσουν τα οικόπεδα. Έτσι, όλα αυτά έχουμε κάνει τώρα αυτή την ερώτηση μαζί με τις ενοχλήσεις που δέχονται τώρα για τα αδέλφια μας, που κάθε μέρα τους παίρνουν και τους πίνουν το αίμα αυτά τα κοράκια. Έτσι, όλα αυτά θα τα ακούσουμε όλα στην Ευρωβουλή, θα βγουν τώρα αυτές τις μέρες, θα ετοιμάζω και μίλαγα και με το νομικό τμήμα του κυρίου Φράγκου. Λοιπόν, εμείς σαν ελληνική λύση, και όχι σαν ελληνική λύση μάλλον, εμείς σαν σημείο στήριξης, σαν ελληνική λύση βοηθάει ο κύριος Φράγκος, εγώ σαν σημείο στήριξης, έτσι. Αυτό που προσπαθώ να κάνω, από το, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, θα κάνω την πολιτική μου παρέμβαση, γιατί θεωρώ ότι πάνω απ' όλα εδώ η λύση που μπορεί να πάρθει αυτή τη στιγμή είναι μόνο με πολιτική λύση. Είναι η πολιτική λύση. Από εκεί πέρα εσείς που έχετε τα εργαλεία νομικά και μπορείτε να κάνετε με το θέμα ότι είναι με τη νομική προστασία που μπορεί να κάνει ο κόσμος, είναι σίγουρο ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλους τους νόμους που έχουμε και αυτά που μας, για να μας προστατεύσουν, μέχρι να δούμε, κύριε Χαλκιώτη, τι θα κάνουμε εμείς με την πολιτική παρέμβαση. Εμείς πάντως δεν κοιμόμαστε, δεν καθόμαστε καθόλου. Κάθε μέρα κάνουμε τις έρευνές μας και τώρα που μου έδωσε κάποιες εντολές ακόμα, κάποια συμπληρωματικά που πρέπει να μάθουμε, για, δεν ξέρω αν ο κόσμος ξέρει ή κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει, πώς λεγόταν το πρόγραμμα αυτό όταν το παίρναμε, πώς το είχαν ονομάσει, με ρώτησε ο κύριος Φράγκος. Λοιπόν, αν μπορεί τώρα που μας ακούνε οι τηλεθεατές και θυμάται κάποιος πώς το είχαν ονομάσει τότε αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, για να μπορούμε να το βρούμε πολύ πιο εύκολα, γιατί καθημερινά λέει και επί τόσα χρόνια δίνονται συνέχεια δάνεια. Και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμα. Λοιπόν, εμείς πάντως ήδη έχουμε θέσει, έχει γίνει ερώτημα για μας, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους για να μην τους έρχονται αυτά τα χαρτιά και αυτές τις κατασχέσεις, να σταματήσουμε τουλάχιστον αυτή την ταλαιπωρία. Έτσι. Και από εκεί πέρα πιέζουμε όσο μπορούμε, κύριε Χαλκιώτη, και σας ευχαριστώ και εσάς που πραγματικά δίνετε μάχη και είσαστε στο πλευρό μας παντού. Έτσι, δεν θα σας το πω στον αέρα, να σας ευχαριστήσω προσωπικά, λοιπόν, για το έργο που κάνετε. Να είστε καλά. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί με τη δική σας στήριξη και εμείς όλοι μαζί και με τη στήριξη της ελληνικής λύσης θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο θεμητό αποτέλεσμα. Είναι σημαντική η πρόοδος, γιατί μίλησα κι εγώ με το γραφείο του Ευρωβουλευτή, με το νομικό αυτό που λέτε, και μαζί με την κυρία Βορδόνη που συνεργαζόμαστε. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μια αδικία πάρα πολλών χρόνων που την έχουν αφήσει και ξεκάθαρα είναι και ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλων των κυβερνήσεων αυτά τα 20 χρόνια. Αυτή είναι πραγματικότητα. Βέβαια. Μπράβο. Η οποία οι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει πραγματικά τι συμβαίνει, διότι δεν είχαν φτάσει σε αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης. Τώρα πια που έχουν απελευθερωθεί όλα, οι άνθρωποι πιέζονται όπως πιέζονται όλοι οι δανειολήπτες. Εδώ όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν την πρόσκληση την επίσημη από την ελληνική κυβέρνηση, την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, και θεωρώ ότι όπως και γνωρίζουμε ότι και κάποιοι άλλοι εδώ πέρα μπορεί να έχουν έρθει και πήραν επιδοτούμενα προγράμματα. Δεν μπορεί τώρα να παίρνει τράπεζα στις 10.000 και να του λέει φέρε μου 5.000. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, επειδή... Κύριε Χαλκιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έτσι, αυτό πρέπει να ακουστεί, ότι αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά είναι αλήθεια, που συμβαίνει κάθε μέρα, και αυτό θα το θέσουμε στην Ευρωβουλή, ότι κάθε μέρα μιλάνε με έναν θρασί τρόπο, μιλάνε τους ανθρώπους, εκβιάζουν και τους λένε αν δεν βάλεις σε δύο μέρες 3.000, 2.000 στον άλλον, στον καθένα κάποιο ποσό, θα σας πάρουμε τα σπίτια, θα σας διώξουμε, θα σας κάνουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι θα προστατέψει τους πολίτες, θα προστατέψουν τον ελληνικό λαό και τον ποντιακό λαό, αυτό δεν γίνεται, λες και ίσα ίσα τους λύνουν τα χέρια. Έτσι, αυτό είναι απαράδεκτο. Και εγώ σας λέω ότι εμείς, ήδη, αν δεν γίνει τίποτα, γιατί περιμένω τόσο καιρό μια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με αυτή την επιτροπή, που δίθεν υπάρχει κάποια επιτροπή την οποία δεν έχουμε ακούσει και δεν υπάρχει πουθενά. Κάποιοι μας λένε ότι δεν υπάρχει καθόλου.
η οποία λέει θα ασχοληθεί προσωπικά με κάθε περίπτωση ξεχωριστά, έτσι. Εμείς θα πάμε και θα κατασκηνώσουμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών όλοι, και όχι μόνο οι πόντοι. Εγώ πιστεύω θα έρθουν δίπλα μας όλα τα αδέρφια Έλληνες, έτσι, που έχουμε όλοι τα προβλήματα αυτά. Λοιπόν, και πριν λίγο μίλαγα και με ανθρώπους που είναι από το Ρέντι, και οι άνθρωποι έχουν εκεί τα σπίτια τους που είναι με εργατικές κατοικίες και τους πιέζουν και αυτούς τους ανθρώπους. Και πρέπει να κάνουμε και κάτι. Και είπα ότι ίσως να περάσουμε, αν μπορείτε κι εσείς κάποια στιγμή από εκεί, να δούμε αυτό το θέμα στο Ρέντι. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα παντού. Οι άνθρωποι πιέζονται βάναυσα. Σας το λέω, βάναυσα. Θα πάμε και θα στήσουμε σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν θα φύγουμε από εκεί. Να το ξέρετε, εμείς δεν θα κάνουμε συλλαλητήρια, ήρθαμε και φύγαμε. Θα μείνουμε μέχρι να λυθεί το πρόβλημά μας. Μέχρι να μας πούνε ότι τα σπίτια επιτέλους ανήκουν σε εμάς και δεν ανήκουν σε κανένα κοράκι. Και δεν μπορούν αυτές οι εταιρείες εισπρακτικές να εκβιάζουν κάθε μέρα και να λένε ότι έχουν αυτό το δικαίωμα να το κάνουν. Γιατί όταν τους πήρε τηλέφωνο, λέει έχουμε το κάθε δικαίωμα να το κάνουμε. Εμείς θα προτείνουμε, κύριε Ελευθεριάδη, γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, τα τηλέφωνα του γραφείου είναι στη διάθεσή τους. Εγώ είμαι στη διάθεσή τους και θα στηρίξουμε με όλη μας τη δυνάμει, γιατί θεωρώ ότι έχετε δίκιο, υπάρχει καταφανή στη δικαία. Προτείνουμε σε όλους αυτούς τους δανειολήπτες που τους παίρνουν οι πρακτικές ή τα κοράκια ή τα φανς, όπως τα είπατε, και θέλουν να βάλουν λεφτά, να μην βάλουν ούτε ένα ευρώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία. Λοιπόν, θέλει ιδιαίτερο χειρισμό εδώ, γιατί κάποιοι, κύριε Ελευθεριάδη, μπορεί να θέλουν μέχρι να φύγουν. Εγώ αυτό, κύριε Ελευθεριάδη, δεν μπορώ να το εκφράσω. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, τις νομικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να πω στον κόσμο να βάλει, να μην βάλει λεφτά ή να κάνει. Θα το πω εγώ. Θα το πω εγώ, κύριε Ελευθεριάδη, μισό λεπτό. Εσείς θα το πείτε. Εγώ αυτό που μπορώ σαν σημείο στήριξης, έτσι, που μπορώ να κάνω είναι ότι είπαμε ότι θα πιέσω πολιτικά. Σωστά. Θα βγω στους δρόμους, θα κάνω ό,τι μπορώ σαν παντελής, έτσι, και σαν κίνημα. Από εκεί πέρα τα νομικά δεν τα γνωρίζω, δεν θα μπορώ τα να πω εγώ κάτι. Τώρα. Αυτό τα ξέρετε εσείς. Θα τα πω εγώ αν τώρα. Μπορείτε, εσείς. Λοιπόν, ναι. Επειδή αυτή η διαδικασία και η τεχνική του ΦΑΝΣ βάλει μου αύριο 3.000 γιατί θα σου πάρω το σπίτι μεθαύριο, αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε σε συμβούλους για να έρθει συμφωνία. Γιατί θα βάλουν τις 3.000, δεν θα τα πάρουν τα λεφτά, θα τα βάλουν στην τσέπη τους, αλλά δεν θα κλείσει συμφωνία και θα συνεχίσει το κυνηγητό της πιτσίου. Είναι μια μαύρη τρύπα, το ξέρω. Εγώ το λέω σε κάποιους που μπορώ, αλλά δεν μπορώ να το πω επίσημα. Το λέω εγώ. Είναι μια μαύρη τρύπα. Το λέω εγώ. Θα ακολουθούμε. Ναι, θα πάνε απλώς χαμένα τα χρήματα. Βέβαια. Από ό,τι πιστεύω, εγώ διότι δεν ξέρω. Κοιτάξτε, δεν θα κλείσει συμφωνία για να σταματήσουν τα αναγκαστικά μέτρα. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι όχι μόνο ήταν ευνοϊκό το πρόγραμμα αυτό, τους έχουν δέσει χέρια και πόδια. Γιατί έχουμε τις τράπεζες που κυνηγούν με μανία, όπως είπατε εσείς, και τα ποντιακά δάνεια και όλων τα δάνεια. Και δεύτερον, έχουμε και την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, σας έχουν διπλοκουμπώσει, κύριε Ελευθεριάδη. Εμείς είμαστε δίπλα, θα στηρίξουμε, θα σας δώσουμε τη δύναμη και το χώρο να βγαίνετε και να δημοσιοποιήσετε το θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμείς μιλάμε με όλους τους συλλόγους τώρα και με τους Κρήτες και με τους, τα παιδιά που είναι από την Πυρώτες, από όλους, γιατί όλη η Ελλάδα έχει το πρόβλημα. Έτσι, θα ενωθούμε όλοι. Έτσι, συνταξιούχοι, είτε συνταξιούχοι είναι αυτοί, είτε είναι στρατιωτικοί. Όλοι θα ενωθούμε, γιατί τα προβλήματα μας αφορούν όλους το ίδιο. Έτσι, δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τα δικά μας προβλήματα από τα δικά τους. Όλοι έχουμε ίδιο πρόβλημα. Ένας λαός είμαστε. Εγώ καλώ όλο τον κόσμο. Και όσοι μας ακούνε από το σημείο στήριξης αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε ό,τι συλλαλητήριο γίνεται, να τώρα 14 του μηνός γίνεται που κάνουν συνταξιούχοι, έτσι. Εμείς θα είμαστε παρόν. Και οπουδήποτε χρειαστεί θα είμαστε παρόν σε όλες τις κοινοποιήσεις, όπως και καλάμε και στα δικά μας συλλαλητήρια, έτσι. Θα είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι. Μόνο ενότητα θέλω να πω και το λέω συνέχεια, δεν ξέρω, δεν θα κουραστώ να το λέω, μπορεί να γίνουμε κουραστικός για κάποιους, αλλά θα το φωνάζω συνέχεια. Μόνο η με ένωση. Άμα ενωθούμε, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και να καταφέρουμε κάτι. Και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τον αγώνα αυτό, γιατί έχουμε το δίκαιο, είναι με το μέρος μας. Εγώ πιστεύω αυτό. Να είστε καλά, κύριε Ελευθεριάδη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά και εσάς. Σας ευχαριστώ πάλι για το σημαντικό έργο που κάνετε. Και θα ήθελα να μου υποσχεθείτε ότι θα πάμε στο Ρέντι, οπωσδήποτε μας έχουν ζητήσει, να κάνουμε την παρέμβαση εκεί για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν μια ιδιαίτερη περίπτωση εκεί. Θα πάμε. Όπου χρειάζεται, θα πάμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευχαριστώ Χάτου. Πολύ. Να. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθεριάδη. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ελευθεριάδης, πρόσωπος τύπου του Σημείου Στήριξης, μιας ομάδας εκεί που προσπαθεί ο άνθρωπος να βοηθήσει. Όλα τα προβλήματα
έχουν τρεις λύσεις σε αυτά που αναφερόμαστε. Προσέξτε λίγο, είναι σημαντικά και είναι και απόλυτα αυτό θα σας πω. Μετά από 25 χρόνια εμπειρία. Πρώτον, νομική προσέγγιση. Δυστυχώς τα εργαλεία μας είναι λίγα. Θα τα πει και στο δεύτερο μέρος, κυρία Βορδόνη. Εσείς όμως που μας παρακολουθείτε, είτε είναι ποντιακό δάνειο, είτε μια άλλη μορφή δάνειο, σίγουρα πρέπει να κάνετε τις νομικές διαδικασίες να προστατευτείτε, να κοπεί όλα αυτά. Τραπεζική διαδικασία, με διαπραγματεύσει με όλα αυτά που τα κάνουμε, που τα δείχνουμε κουρέματα. Εδώ όμως, δυστυχώς, ιδίως για τα ποντιακά δάνεια, έχει φύγει το δάνειο, έχει πάει και στο δημόσιο. Δηλαδή δεν γλιτώνεται ποτέ. Εκεί λοιπόν μπορούμε να προτείνουμε 240 δόσεις. Αυτά έχει να κάνει με τεχνικές κινήσεις. Αύριο το πρωί να μην χάσει το σπίτι σου. Κανονικά το εξήγησε και από την αρχή. Μην μπλέκουμε την πολιτική μας μάχη που θα κάνουμε για το δίκαιο των αιτημάτων σας με το πώς θα προστατευτεί αύριο το πρωί το σπίτι σας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 2-10-49-64-5-69, 2-26-75-2-43. Είμαστε στη διάθεσή σας. Πάμε στα τηλέφωνα, παιδιά. Παρακαλώ. Γεια σας. Ο κύριος Παντελής, παρακαλώ. Ο κύριος Παντελής, γεια σας. Γεια σας, κύριε Παντελή. Ακούστε, εγώ πήρα τηλέφωνο, καλά ξεκινήσατε με τον Κατρούγκαλο. Καλά τα είπατε. Καλά τα είπατε με τον Μητσοτάκη που υποσχέθηκε ότι θα κόψει την προσωπική διαφορά στη Θεσσαλονίκη. Το έβαλε ο πρόεδρος σας και τον ακούσαμε. Εγώ ήμουνα, δούλευα 33-35 πολεμική αεροπορία στο υπόστοχο του ελληνικού, δεν ξέρω αν το ξέρετε, με τους τσίγκους από πάνω μέσα στα κρύα και μέσα αυτά. 33 χρόνια. Δούλεψα τρεις τύπους αεροσκαφών. Δούλεψα πίστα. Δούλεψα, πήγα αδραβίδα, κάναμε τα φόμ εκεί, μια τιό στα F4 που έπεσε το F4. Πήγα στην ΙΠΑΔΑ πάνω όταν ξεκίνησε το εργοστάσιο, βοηθήσαμε. Αυτή τη στιγμή το 16 έπαιρνα 1410 ευρώ. Αυτή τη στιγμή παίρνω 963. Έπαιρνα μέρισμα 140, αυτή τη στιγμή παίρνω 54 ευρώ. Και μου έχει προσωπική διαφορά, κύριε Χαλκιώτη, 240 ευρώ. Αφαιρέστε τα 240 από τα 963. Η σύνταξή μου είναι 720 ευρώ με 33 χρόνια υπηρεσία στην πολεμική αεροπορία. Και σας ρωτάω εγώ, τι έκανε ο Τσίπρας με τον Κατρούγκαλο? Τι κάνει ο Μητσοτάκης που υποσχέθηκε? Μιλάω για να ξυπνήσουν οι συνταξιούχοι, γιατί ακούω μερικούς συνταξιούχους που έχουν διαλύσει όλοι μας, διαλύσανε γύρω στους ανθρώπους, που δεν μπορούμε να ζήσουμε, είμαστε στο ενίκιο. Και έρχονται να πούμε τώρα και μου λένε, έκανε καλό, λέει, ο Μητσοτάκης πήρε αεροπλάνα. Με ποια λεφτά τα πήρε τα αεροπλάνα? Με το ΦΠΑ που το έχει πάει, που δεν το κόβει και έχουν αυξηθεί τα πάντα και παίρνει 480 δις, να πούμε, και μπορεί και αγοράζει και κάνει. Δηλαδή δεν ξυπνάει ο λαός αυτή τη στιγμή να ξέρει τι θα ψηφίσει? Να είστε καλά. Δεν ξέρει ο λαός να ξέρει τι θα ψηφίσει. Να είστε καλά, κύριε Παντελή. Ευχαριστούμε. Το δίκαιο σας βουνό, έχετε δίκιο. Περιμέναν οι στρατιωτικοί να πάρουν κάτι παραπάνω από το 24. Πάτε εκεί και θα δούμε. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν πολλά αντιλαϊκά μέτρα. Εμείς λέμε, σαν ελληνική λύση, ότι θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλα αυτά είναι νόμοι. Κάθε φορά που θα ακούτε έναν βουλευτή ή έναν υπουργό από το οποιοδήποτε κόμμα που θα σας λέει, μα είναι νόμος, η πρώτη απάντηση θα του λέτε, μάλιστα, με ένα νέο νόμο αλλάξτε το. Δεν είμαστε αφελείς. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους. Ας έρθει και ένας λαϊκός νόμος για την ελληνική κοινωνία. Είπαμε, Κυριάκος Βελόπουλος λέει, διαγραφές σε δάνεια, δημόσιες οφειλές για να πάρει αναπνοή ο Έλληνας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πώς θα γίνει? Όπως έγινε και στις ολιγάρχες. Απλά πράγματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, Χρυσούλα Βορδόνη, να μας πει τεχνικές πληροφορίες. 2-11-26-75-2-43 για όλες τις υποθέσεις των δανείων. 2-10-49-64-5-69. Συνεχίζουμε και κάνουμε κουρέματα σε δημόσιες και ιδιωτικές οφειλές. Με αποδείξεις, με παραδείγματα. Μπορεί να είσαι ο επόμενος. Πάμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, εδώ στο Blue Sky. Εκπομπή ραντεβού με την επικαιρότητα, Τρίτη και Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την τηλεθέαση που μου δίνετε. Εμείς έχουμε ορκιστεί, έχουμε δώσει ένα όρκο. Ένα πράγμα θα λέμε. Πάντα αλήθεια. Άμα λέμε την αλήθεια, είμαστε με όλους φίλοι. Γίνεται, δεν γίνεται. Μεγάλο το κομμάτι με τα ποντιακά δάνεια. Συμβουλεύουμε και βοηθούμε όσο μπορούμε να έρθει μια πολιτική λύση. Όμως εσύ αύριο το πρωί να χάσει το σπίτι σου. Πρέπει να ξέρεις ποιες
εναλλακτικές έχεις. Και πάρε εσύ την απόφαση. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις. Θα πρέπει να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις. Και από εκεί και πέρα εσύ, ό,τι θέλεις, μπορείς να αποφασίσεις. Εμείς θα πούμε μεγάλα κουρέματα μικρές δόσεις για το σύλλογο των δανείων, διαγραφές και στις δημόσιες οφειλές. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, 2-10-49-64-569, 2-11-26-55-243. Επαναλαμβάνω και το διαχωρίζω ότι με τα ποντιακά δάνεια είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Γιατί είναι ιδιαίτερη κατάσταση? Διότι σε αυτά τα δάνεια που δείχνουμε εμείς εδώ και υπάρχει το growl, υπάρχει έννοια της προκαταβολής. Και έχουμε σώσει και ακίνητα και στον πλησιριασμό. Άρα με την ελεύθερη διαπραγμάτευση είναι προϋπόθεση η προκαταβολή. Δυστυχώς κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να έχουμε λίγο την κυρία Βορδόνη να μιλήσουμε λίγο, παιδιά. Ναι, γεια σας κύριε Χαλκιώτη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επίσης, για πάμε λίγο να τα ανοίξουμε. Έκανα εγώ μια εισαγωγή. Καλύτερα να το, βέβαια και εσύ να τα αναλύσετε περισσότερο. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι οι δανειολήπτες μας δυστυχώς πιέζονται ασφιχτικά, γιατί έχουμε από τη μία τις ελληνικές τράπεζες προδεχομένως ακόμη κάποια δανειάκια που να τα έχουν κρατήσει. Απ' την άλλη όμως έχουμε τις ξένες εταιρείες διαχείρισης, τα λεγόμενα FAN, τα οποία είναι πάρα πολύ πιεστικά ως προς την ίσπραξη των δανείων, ειδικά δηλαδή ακόμη και για 5 μέρες να έχουμε καθυστέρηση μια πληρωμή ενός δανείου. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι ενήμερο επίσης. Για 5 μέρες καθυστέρηση δεν τίθεται θέμα. Θα πάει ο άνθρωπος να πάει να βάλει τη δόση να ηρεμήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτούς που έχουν κόκκινα δάνεια, καταγγελμένα δάνεια, δάνεια που δεν εξυπηρετούνται πάνω από ένα χρόνο, δάνεια που υπάρχουν διαταγές πληρωμής και τρέχουν και προγράμματα πλησιριασμών. Είναι καθημερινή η όχληση από το πρωί ως το βράδυ, θα έλεγα, και μάλιστα σε ανθρώπους, στις οικογένειες που δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν γνώση ότι συμβαίνει στον δανειολήπτη μας. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς δέχονται μεγάλες πιέσεις και ψυχολογική πίεση, γιατί υπάρχουν και τύπο εκβιασμοί ότι αν δεν κάνεις αυτό, εγώ εύχομαι αύριο να σε βγάλω από το σπίτι. Ακούγονται πολλά πράγματα και στο γραφείο που έρχονται εδώ και μας εξηγούν οι άνθρωποι. Άρα εμείς δεν έχουμε λόγο να μην τους πιστέψουμε. Είναι σίγουρο ότι δέχονται μεγάλες πιέσεις και η τακτική που έχουν τα συγκεκριμένα φαν και τα γραφεία που τα εξυπηρετούν δυστυχώς είναι πάρα πολύ επιθετική με εντολές ίσπραξης των ποσών που χρωστάει ο κάθε δανειολήπτης. Εμείς κοιτάμε να τους υπερασπιζόμαστε, να κάνουμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και εξοδικαστικά πετυχαίνουμε πολύ μεγάλες διαγραφές, τα καλύτερα αποτελέσματα θα έλεγα, βιώσιμες δόσεις. Γενικότερα ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να βγάζουμε και φυσικά ότι κάποιοι είναι ευάλωτοι δανειολήπτες με συγκεκριμένη διαδικασία ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να απευθύνονται σε εμάς που γνωρίζουμε να κάνουμε οτιδήποτε συνεπάγεται να διευκολυνθεί και να υπάρξει κάποια ελάφρυνση ως προς την αποπληρωμή σε κάποια δικαιολογητικά που προβλέπονται και μέσα από κάποιες διαδικασίες. Από και μετά κοιτάμε να εξηγήσουμε με δικούς μας όρους, με φακέλους, με δικαιολογητικά στον κάθε εκπρόσωπο από την άλλη πλευρά που έχουμε, είτε διαζώσεις σε διαπραγμάτευση είτε και μέσα από άλλες μορφές επικοινωνίας, ότι σε κάθε περίπτωση αυτός ο δανειολήπτης δεν είχε σκοπό να σταματήσει να πληρώνει το δάνειο, δεν ήταν στόχος της ζωής του να φανεί ότι είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Το αντίθετο, οι συγκυρίες οικονομικές της χώρας τον έχουν οδηγήσει στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα να κινδυνεύει να χάσει την κύρια κατοικία και όχι μόνο την κύρια κατοικία. Κάποιοι άνθρωποι έχουν και δεύτερα κίνητα, τρίτα κίνητα. Υπάρχουν εγγυητές που έχουν εγγυηθεί με το δικό τους ακίνητο. Άρα ένας φαύλος κύκλος και δυστυχώς καταστάσεις περίπλοκες που δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη διάσωσης αυτόματης της κύριας κατοικίας. Δεν υπάρχει πια κανένα αυτόματο πέπλο προστασίας. Έχει καταργηθεί ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Όλα πλέον λοιπόν οδηγούν στο ότι γίνεται άμεση εκτέλεση γρήγορες πλέον διαδικασίες. Μέσα σε 7 μήνες υπάρχει πρόγραμμα πληστηριασμού που ακόμη και να αλλάξουμε εμείς την τιμή της αξίας ενός ακινήτου για να το καταλάβει ο κόσμος, πείτε ότι βγαίνει για 100.000 ευρώ. Και εμείς την ανεβάσουμε την πάμε 150.000 ευρώ. Ναι, δεν θα αναβληθεί ο πληστηριασμός, κύριε Χαλκιώτη, θα γίνει στην ημερομηνία που έχει ταχθεί το πρόγραμμα. Άρα εμείς κοιτάμε να εξηγήσουμε στον πελάτη μας ότι θα πρέπει να κλείσουμε μια συμφωνία τέτοια ώστε να δοθεί κάποια ελάχιστη όσο γίνεται προκαταβολή, γιατί υπάρχει λέξη προκαταβολή στις διαπραγματεύσεις, ειδικά στο κομμάτι καταγγελμένων δανείων, δανείων με διαταγές πληρωμής, δανείων με προγράμματα πληστηριασμού. Αλλά εμείς έχουμε θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, όσο και να φαίνεται σκοτεινό σε όλο το τοπίο αυτό, όσο και αν φαίνεται ότι είναι πολύ μαύρες οι σελίδες στο δάνειο τα συγκεκριμένα, εμείς αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει και εξηγούμε έτσι ώστε καταλήγουμε σε κάτι που είναι συμφέρον και για την άλλη πλευρά. Κακά τα ψέματα, να επιβαρύνεται με έξοδο δικαστικά, το φαντ, να επιβαρύνεται με την πληρωμή δικηγορικών γραφείων, δικηγόρων, με διαδικασίες δικαστικές ανακοπές, ούτε αυτοί τα επιθυμούν αυτά. Κοιτάνε να κλείσουν με βιώσιμες λύσεις, πιέζουμε αρκετά και εμείς και καταλήγουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα η πραγματικότητα είναι ότι γίνεται μεγάλη μάχη και δυστυχώς δεν έχετε και ένα νόμο υποχρεωτικό που να λέει στο ΦΑΝΣ πάρε το 10%, το 2% ή μη ζητάς υποχρεωτικά προκαταβολή. Δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, για να τα λέει ξέρει ο κόσμος. Σωστά, σωστά. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε όμως και τον βασικό μας άρθρο που έχουμε στο κώδικα πολιτικής οικονομίας χρόνια τώρα, την ώρα που έχει θεσπιστεί και απλά άλλαξε μετά.
σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στο δικαστήριο των φυσικών, να πάμε. Υπάρχει αναστολή του 1000 που μνημονεύει να δώσουμε το 50% της οφειλής. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και στο φυσικό δικαστή, αν χρωστάω 100.000, θα πρέπει να δώσω 40 με 50. Κάτι που είναι φύση αδύνατον. Άρα, εξοδικαστικά κλείνουμε συμφωνία με πολύ λιγότερο από όσο προκαταβάλλει το 50.000. Αλλά θα πρέπει, κακά τα ψέματα, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να απευθυνθεί στο περίγυρό του όπου μπορεί και κρίνει εκείνος, ώστε να συγκεντρωθεί μια προκαταβολή στο διάστημα των μηνών που έχουμε μπροστά μας να φτάσουμε στον πληστηριασμό, να κλείσουμε τη συμφωνία. Έχετε δίκιο. Απλά βλέπουμε ότι, αν το δούμε λίγο μια άλλη σκοπιά, ότι όλοι οι νόμοι οδηγούν στο αδιέξοδο του δανειολήπτη, κυρία Βορδόνη. Γιατί υπήρχε ένας νόμος που προστάτευε με έναν καλό δικηγόρο και έφερνε ένα αποτέλεσμα. Η απέτηση ήταν να διαλυθεί αυτός ο νόμος, διαλύθηκε, φαγωθήκανε όλοι. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να περασπιστεί τον νόμο. Και τώρα οι άνθρωποι όλοι είναι ξεκρέμαστοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ξεκρέμαστοι. Έχετε δίκιο και δεν ξέρω τελικά ποιοι πραγματικά επιθυμούν τη διάσωση των δανειοληπτών. Ειλικρινά, οι δικαστές μας, όταν έχουν τους νόμους στα χέρια τους, εφαρμόζαν 10 χρόνια και παραπάνω. Τώρα εφαρμόζουν το κομμάτι με τον νόμο Κατσέλη. Ακόμη δεν έχουν τελειώσει τις υποθέσεις. Ακόμη έχουμε κρεμουδική εισόδου στην οδική της χώρας μας και εμείς ακόμη στο γραφείο αναμένουμε να δημοσιευτούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Άρα λοιπόν, όταν ο δικαστής έχει όπλα, προφανώς και εφόσον υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, θα προχωρήσει να εκδικάσει και να βγάλει θετική απόφαση. Όταν δεν υπάρχει όμως κάποιος νόμος, εμείς δεν μπορούμε να κινήσουμε πολύ πιεστικά πράγματα. Τα κινούμε εξωδικαστικά, στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης, όπου και από την άλλη πλευρά οι εκπρόσωποι, είτε νομικοί είτε οικονομικοί, δέχονται κάποιες πιέσεις από τα αντίστοιχα κλιμάκια τα δικά τους, που προφανώς θέλουν σύντομη υποπληρωμή, κάτι που είναι τελείως διαφορετικό στα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα. Εμείς τα δάνεια τα γνωρίζαμε ότι έχουν 20ετή αποπληρωμή, 25ετή. Και ενδεχομένως και 30 χρόνια αποπληρωμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για χρόνια που δεν έχουν καμία σχέση με τις διάρκειες που μνημονεύουμε. Μιλάμε τώρα για 5, 7 χρόνια στα κατανοητικά ή στα επιχειρηματικά, 10 χρόνια, 15 να φτάσει στο στεγαστικό. Δηλαδή, απομειώνεται πολύ ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων. Με συνέπεια, ενδεχομένως να μεγενθύνει τη δόση τη μηνιαία. Άρα, εκεί που πατάμε και πιέζουμε κι εμείς είναι ότι για να τα δεχτούμε κάποια πράγματα πρέπει να μας κάνετε μεγαλύτερες διαγραφές. Γιατί δεν βγαίνει πολύ απλά η πράξη. Άρα, το μήνυμα δεν είναι διαγραφές. Δεν βγαίνει το εισόδημα, το έξοδο και αποπληρωμή των δανείων, κύριε Χαλκιώτη. Φυσικά. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαγραφές. Άρα, σημαία μας είναι διαγραφές και στα ποντιακά τα δάνεια. Και εκεί πρέπει να γίνει, να μην πούμε ολική, να πούμε 99%. Εντάξει. Εδώ θα εκεί γίνει, άνθρωποι τώρα. Να γίνουν διαγραφές, να γίνουν. Γιατί κάποιοι άνθρωποι προλάβαν και μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, κύριε Χαλκιώτη, με τα δάνεια αυτά. Είχαμε και εμείς συγκεκριμένους πελάτες στο παρελθόν. Οι άνθρωποι έχουν θετικές αποφάσεις από το δικαστήριο του νόμου Κατσέλη, πληρώνουν μια συγκεκριμένη δόση. Απλά το κομβικό σημείο εκεί είναι τι θα γίνει αν ξεφύγει ένα μέρος του δανείου και τελικά πάει να βεβαιωθεί στην εφορία. Εκεί είναι... υπάρχει θολό σημείο, να ξέρετε. Ακόμη και τώρα οι εκπρόσωποι των τραπεζών, των ελληνικών, των συστημικών τραπεζών που δίναν τα δάνεια αυτά. Απαντάνε επίσημα και λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε το δάνειο υποχρεωτικά στην τράπεζα. Κρατάμε το κομμάτι που ενδεχομένως θα είναι ενήμερο, συνεχίστε και να το πληρώνετε. Το υπόλοιπο κομμάτι θα το ρυθμίσετε με την εφορία σας, όταν και εφόσον βεβαιωθεί. Το οποίο πάλι είναι χρονικά βέβαιο πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αφήνετε να έτσι μια απόχρεωση ότι μπορεί κάποιος να έχει μια θετική απόφαση του νόμου Κατσέλη, να του έχει ρυθμίσει ο νόμος και ένα μέρος του δανείου του πάει στο δημόσιο και ξαναρχίζουν από την αρχή τα θέματα. Αυτό λέει ότι συνέβη αυτό σε μια περίπτωση. Ήρθε η γυναίκα και είχε πανικοβληθεί. Λέει, μα γιατί, εγώ εξυπηρετώ κανονικά εδώ και χρόνια την απόφαση. Μόνο που δεν είχε γίνει η διαδικασία έτσι ώστε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που έχει να κάνει το κομμάτι εγκυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου, να ενημερωθεί ως προς τη θετική έκβαση της αμετάκλητης απόφασης. Τώρα μιλάμε για πράγματα που τώρα θα ακούγονται περίεργα σε αυτούς που μας ακούνε αυτή την τηλεόραση. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες που δεν τις μπορεί να κατανοήσει ο απλός δανειολήπτης. Γι' αυτό πρέπει να πάει σε ένα νομικό σύμβολο, να εξηγήσει την απόφαση. Καλά, οπωσδήποτε, το συζητάμε αυτό. Και να του αποσαφηνίσει ποιες εναλλακτικές και τι σενάρια μπορεί να ακολουθήσει για να μην έχει κίνδυνο. Έτσι, γιατί φανταστείτε τώρα κάποιος που έχει διάσωση κυρίες κατοικίες από τον νόμο Κατσέλη να κινδυνεύει να χάσει την απόφαση. Και βέβαια, εμείς προτείνουμε χωρίς δεύτερη συζήτηση να μην δίνουν λεφτά αν δεν έχει τη συμφωνία. Δηλαδή, του παίρνει από την Τουβάλη παραδείγματος και του λέει: Βάλε τώρα 3.000 γιατί σε 5 λεπτά θα χάσει το σπίτι σου. Αυτά είναι αηδίες, έτσι. Δεν το συζητάμε. Να απευθυνθούν να μας πάρουν ένα τηλέφωνο. Σωστά. 2-10-49-64-569, 2-11-26-85-243. Και εσείς ευτυχώς που είσαστε λίγοι στα φανς, δεν είσαστε πολλοί. Ευτυχώς μαζευτείτε και μιλέτε ασυναρτησίες στους ανθρώπους. Θα σου πάρω το σπίτι σε 10 λεπτά. Στη γωνία είναι ο δικαστικός επιμελητής. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο να λέτε αυτά τα ψέματα στους δανειολήπτες.
Ότι εδώ κοιτάνε να εφαρμόσουν, τον ξέρουμε όλοι μας τον συγκεκριμένο κανόνα. Το μικρό ψάρι πάει να φάει το μεγάλο ψάρι, συγγνώμη, το αντέστρεψα εγώ, ναι. Να φάει το μικρό ψαράκι. Και το πολλές μεγάλο φορές, ψάρι εδώ. Μισό λεπτό. Πολλές φορές ναι. Όταν το μικρό ψάρι τρώει το μεγάλο, γράφεται ιστορία, κυρία Βορδόνη. Και εμείς θα τη γράψουμε την ιστορία. Μαζί θα τη γράψουμε. Μαζί που κάνουμε τόσα χρόνια κουρέματα, μαζί με το λαό, θα γράψουμε την ιστορία. Και η ιστορία θα είναι υπέρ των δανειοληπτών. Δεν γίνεται αυτό το χάλι τώρα να έχουν γίνει όλα υπέρ των δανείων των τραπεζών και μόλις πας να ζητήσεις κάτι σου λέει «Ω, νόμος, τι νόμος, ρε, φέρετε έναν άλλο νόμο, νόμο, τι νόμο». Μα κύριε Χαλκιώτη, ακόμη και στο κομμάτι που έχει ανακοινωθεί και πραγματικά τρέχει από αρχές Φεβρουαρίου η πλατφόρμα που έχει να κάνει ναι. Με το κομμάτι επιδότησης στο κομμάτι ενήμερων δανείων, την ένδειξη πρώτων των δανείων, τέλος πάντων όπως έχει ανακοινωθεί για κάποια βοήθεια στην αποδομή των δόσεων. Δεν καλύπτει όλους τους Έλληνες δανειολήπτες, όλο τον κόσμο τέλος πάντων, το πούμε έτσι. Mm-hmm. Καλύπτει πολύ μικρό ποσοστό από προϋποθέσεις και αφού χαρακτηριστούν ευάλωτοι. Αντιλαμβάνεστε ότι το κομμάτι του ευάλωτου είναι κάτι που έχει να κάνει πολύ χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή, ένας που βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα, ενδεχομένως να μην έχει το δικαίωμα να. Δεν θα πάρει την επιδότηση πολύ απλά. Ίσως εκεί να δούμε και μήπως μπορεί να γίνει κάτι και με τα αδέλφια μας στους πόντιους με αυτό που λέτε είναι βοηθητικό και αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή, ιδίως στα ποντιακά δάνεια, το λέω και θα το ξαναπώ. Εκεί μιλάμε, τους κορυδέψατε 2-3 φορές. Τη μία τους είπατε, ελάτε, δεν τρέχει τίποτα. Όλα τσάμπα. Τη δεύτερη τους είπατε, θα σας δώσουμε κόμματα και άδεια οικοδομής. Τους δώσαν κάτι κόμματα στη μέση του πουθενά. Ό,τι άνθρωποι είχαν οικονομίες τα χάσανε, τα βάλανε εκεί μέσα, χάσαν τα δικά τους, χάσαν τη τράπεζα. Και τώρα θα χάσουν και την περιουσία τους και θα στο τέλος και θα τους πούνε «Ρε απατεώνεις, γιατί δεν πληρώνετε». Ποιοι είναι απατεώνεις, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει 2 φορές την πατρίδα τους και ήρθαν εδώ γιατί αγαπάνε και φυλάγανε την ελληνική γη. Κάποιοι φυλάνε την ελληνική γη και κάποιοι την πουλάνε, κυρία Βορδόνη. Μη σας μπλέκω σε αυτά. Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι, κύριε Χαλκιώτη, ότι εγώ για να φύγω τώρα να με προσκαλέσει, ας πούμε, η Αίγυπτος, να πάω στην Αίγυπτο, προφανώς θα μου προσφέρει κάποιες προϋποθέσεις. Πώς θα φύγετε, καλά, καθόμενα. Για να αφήσω την Ελλάδα. Μα δεν βλέπετε. Μα δεν βλέπετε, κυρία Βορδόνη, τώρα οι μετανάστες, οι ξένοι που έρχονται, τι ωραία που περνάνε εδώ, λέω εγώ. Φως, νερό, τηλέφωνο. Για να εγκαταλείψω τη χώρα μου, στην οποία σημειωτέω και πολύ σημαντικό, έχω σπίτι, έχω εργασία. Μάλιστα. Για να εγκαταλείψω και να πάω παπαλού, προφανώς υπήρξαν συγκεκριμένες εγγυήσεις, οι οποίες προφανώς δεν είναι κάποια χαρτιά επιστολές. Προφανώς υπάρχουν έγγραφα από τα προξενία μας, υπάρχουν έγγραφα που έχουν. Τα ψάχνουμε αυτά, τα ψάχνουμε αυτά. Δεν το αφήσουμε έτσι. Που το λέμε πολλές φορές κι εμείς, όπως και τότε που ήταν να βγει κάποια μεταβατική διάταξη μετά τον νόμο Κατσέλη, τι λέγαμε, κύριε Χαλκιώτη, ελάτε να τα ρυθμίσετε. Δεν μπορούν στο μεσοδιάστημα να αναμένουν. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει κάτι θετικό και μακάρι να βγει. Στο μεσοδιάστημα όμως, εγώ που είμαι τράπεζα και το δημόσιο κυνηγάω, δεν σταματάω, κύριε Χαλκιώτη. Δεν υπάρχει αναστολή των εργασιών. Και ούτε με τη διαταγή πληρωμής, μην παραπληροφορήστε ότι σταματάνε τα πάντα. Δεν σταματάει τίποτα. Όχι, όχι. Άρα λοιπόν, εγώ θα τους πρότεινα όλους αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και αυτούς που έχουν τα δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου, τους συγκεκριμένα που αναφέρατε προηγουμένως, θα πρέπει να τα ρυθμίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι δυσάρεστο για αυτούς και ψυχολογικά να μην το δέχονται γιατί θεωρούν ότι έχουν εξαπατηθεί. Από εκεί μετά όμως θα πρέπει στο μεσοδιάστημα να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση. Είτε στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, αν βεβαιώθηκαν τα δάνεια στην εφορία, είτε στο κομμάτι του εξωδικαστικού. Και με κάποιο κούρεμα όμως, κυρία Βορδόνη, και με κάποιο κούρεμα όμως. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια άλλη είδους παρέμβαση. Στην πλατφόρμα συνήθως εμείς έχουμε θετικά αποτελέσματα ως προς το κομμάτι των δημόσιων αφορών, κύριε Χαλκιώτη. Ειδικά θα δάνε που είναι οφειλές που είναι εφορία ενώ. Στα ασφαλιστικά ταμεία είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και με τις συντάξεις αυτές, με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτοί είναι πραγματικά πονεμένοι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Με τα νέα δάνεια, οι τράπεζες. Έχουν μειώσει πολύ τις πωλήσεις γιατί αυτά τα επιτόκια έχουν διπλασιαστεί. Να χαμηλώσουν τα επιτόκια. Τι έχετε να σχολιάσετε εκεί σε αυτό εσείς? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση του κράτους μας. Ειλικρινά, νομίζω έχουμε πολύ βασικές αρχές στο Σύνταγμά μας. Αρχή αναλογικότητας. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μια εγώ να πιέζομαι να κάνω άλλα πράγματα και από την άλλη να μην μπορώ να βάλω φρένο στο κομμάτι αύξησης των επιτοκίων. Δεν γίνεται η τράπεζα να μην πληρώνει ενδεχομένως δικούς τους φόρους χρόνια τώρα. Με νόμο όμως που έχει ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή και εμείς να μην έχουμε δικαίωμα να παγώσουμε τα επιτόκια γιατί δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα δάνεια και φτάνουν στο αμήν οι δανειολήπτες μας. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κράτος δικαίου εδώ πέρα. Κράτος δικαίου και πρόμοιας, αν μη τι άλλο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα μας, κύριε Βορδόνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για όλα τα δάνεια, για όλες τις κατηγορίες. Θα το ξανατονίσω, θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν γιατί μας λένε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Θα αγωνιστούμε για τα ποντιακά δάνεια με διαδικασίες. Δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη. Πάμε να διεκδικήσουμε, να τροποποιήσουμε κάτι το οποίο για πολλά χρόνια εσάς σας έκανε πιάσει κοροϊδό.
Δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Εδώ μπαίνουν δικηγόροι, σύμβουλοι, το παλεύουν από εδώ, το παλεύουν από εκεί. Μην περιμένετε από σήμερα αύριο. Όμως, τα ακίνητα που εσείς έχετε στα χέρια σας, δυστυχώς, κάποιοι έχουν πάει στο δημόσιο, κάποιοι έχουν πάει στις τράπεζες, κάποιοι έχουν πάει στα funds. Πάρτε ένα τηλέφωνο που μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμείς να σας πούμε ότι δεν θα σας αφήσω, και εγώ προσωπικά θα στηρίξω όσο μπορώ με όλες μου τις δυνάμεις. Θα σας δώσω το χώρο, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Με τις εκπομπές μας, με τους δικηγόρους που συμβουλεύουν, με τις οικονομικές προτάσεις που κάνουμε. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή όμως. Μην περιμένετε από τη μία μέρα στην άλλη. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Αν εσείς. Καταλάβετε αυτό που σας λέω. Εμείς το θέλουμε χτες να έρθει. Αλλά αύριο εσείς μπορεί να χάσετε το σπίτι σας. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή εκεί, παιδιά. Πάμε. Η κυρία Ευαγγελία, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Με ακούτε? Μια χαρά. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Και... Είμαι στον νόμο Κατσέλη με ένα νόμο. Δεν σας ακούω, κύριε Χαλκιώτη, εγώ δεν μιλάω, δεν μιλάω καθόλου για να ακουστείτε εσείς, δεν μιλάω. Λοιπόν, είμαι στον νόμο Κατσέλη, ναι. Με ένα στεγαστικό δάνειο. Ναι. Μάλιστα. Το οποίο, εντάξει, εξυπηρετείται κανονικά. Ωραία. Αλλά με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που είχα πάρει ένα πολύ μικρό δάνειο, ναι. Δεν μου έχουν στείλει δοσολόγιο. Έχω στείλει τρεις φορές την απόφαση του δικαστηρίου και δεν λαμβάνω καμία απάντηση. Η νομική υπηρεσία από τον Άλυμο με παραπέμπει στη Σολομού, η Σολομού στη νομική υπηρεσία, δεν έχουν πάρει, τρεις φορές τους τα στείλε εγώ και δεν έχω πάρει δοξολόγιο. Εγώ τι πρέπει να βάλω, τι ποσόν πρέπει να καταθέτω, οι δικηγόρες, κανείς δεν ασχολείται. Οι δικηγόρες που σχηρίζετε για την υπόθεση, τι σας λέει? Τι να πει δικηγόρος? Τι να πει, ήταν αυτό. Τι να πει δικηγόρος? Υπάρχει νομική υπηρεσία. Βγαίνει ένα ποσόν το οποίο εγώ μπορώ να καταθέτω. Είναι ελάχιστο. Όμως ο οργανισμός δεν στέλνει δοσολόγιο και πώς εγώ να στηριχθώ σε αυτά που κύριε λέμε. Κύριε Ευαγγελία, εσείς καλύτερα θα είναι να συμβουληθεί τη δικηγόρο σας, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, η δικηγόρο σας που ξέρει την υπόθεση καλά, να αναλάβει εκείνη να κάνει τις διαδικασίες και να σας καθοδηγήσει μιλώντας με το νομικό τμήμα της υπηρεσίας που μου λέτε. Η δικηγόρο όμως, όχι εσείς. Η δικηγόρο σας. Για να έχετε και μια ασφάλεια εσείς ότι αυτά έχουν γίνει σωστά. Εσείς μπορεί να είστε πολύ έξυπνοι και μορφωμένοι. Εγώ θα ήθελα όλες αυτές τις διαδικασίες να τις κάνει η δικηγόρο σας. Για να έχουμε και μια εξασφάλιση. Καταλάβατε. Και μια δικηγόρο, πιστέψτε με, θα μιλήσει καλύτερα με το νομικό τμήμα. Και αν χρειάζεται, μην τις κάνουμε εις υπόδειξη, να κάνει τις διαδικασίες που χρειάζεται. Και αν είναι τόσο απαραίτητο, ας πάει και από εκεί. Θα βρει την άκρη δικηγόρο, να είστε σίγουροι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το έχω ακούσει και από άλλους. Έχω δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα. Υπάρχει μια, τι να πω, το αναβλητικότητα από τον ένα στον άλλον. Έτσι είναι. Έχω ακούσει και από άλλους. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Μα και με τα φανς και με τις πρακτικές. Γίνεται το έλεγα δεις. Τι νομίζετε ότι εμείς τώρα μπορούμε να κοινώνουμε, λες, σε 100.000, κλέψαμε τις 50, ότι πήραμε ένα απλό τηλέφωνο? Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Και αυτό το κακό που είναι να έρθει, μακάρι να μην έρθει με τους πλησιασμούς, δεν το έχετε δει. Θέλω να καταλάβετε ότι είναι 700.000 ακίνητα. Μπείτε στο e-auction και θα καταλάβετε τι λέω. Είναι μια σελίδα που είναι πλησιασμοί. Αναρτημένοι από τα ενήμερα δάνεια, όταν έχει διπλασιαστεί 50 και 60% η δόση, στα ενήμερα δάνεια, ποιος θα πάει να τα πληρώσει? Θα έχουμε νέα γενιά κοκκίνων δανείων. Εδώ, γι' αυτό λέμε, εδώ θέλουμε μια διορθωτική δικαιοσύνη. Θέλουμε να έρθει ένας νόμος. Θέλουμε δηλαδή τι, κάτι πολύ απλό. Να έχουμε την ίδια δυνατότητα κουρέματος που γίνανε και σε κάποιους άλλους ολιγάρχες. Ισονομία, ισοπολιτεία, ίσα δικαιώματα, δικαίωμα σε μια δίκη. Άρα δεν βλέπω κάποια διαφορά του Κυρμίτσου, της κυρία Μαρίας, από το Πέραμα, από το Κερατσίνι, από τον Κορυδαλό, από το Ρέντι, από τη Σαλαμίνα, του Βιπολεστή. Δεν βλέπω κάποια διαφορά με κάποιον που είναι ο άνθρωπος που έχει εκατομμύρια ευρώ. Ίσα-ίσα βλέπω ότι θα πρέπει να κλείνουμε λίγο στο φτωχό. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται για να έχει ένα μεροκάμα, όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται για να φέρει το απλό το φαγητό στο τραπέζι,
Πώς θα πάει να πληρώσει τα δανεία του? Όταν τη φέτα την είχατε 8 ευρώ και την έχετε πάει 24, εκεί θα πάει. Τώρα πια τα διαφημιστικά στρατρόφιμα είναι στο μισό κιλό. Πώς θα μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά? Δεν θα πρέπει να πάμε αυτό που ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και είμαστε μαζί, αυτό που στηρίζω εγώ τόσο και χρόνια και λέω, σε διαγραφές. 2-10-49-64-5-69, τηλέφωνο για όλες τις περιοχές και ιδιαίτερα εκεί στις δικές μας. Κορυδαλό, Νίκαια, Κερατσίνη, Πέραμα, Δραπετσόνα, Σαλαμίνα. Μπορεί να έχετε κάποια άλλα θέματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Δεν αλλάζουν έτσι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και όσοι νομίζουν ή σας τάζουν θα αλλάξουν μια μέρα στην άλλη, σας λένε ψέματα. Σας κοροϊδεύουν. Μόνο με νόμο. Για να έρθει ένας νόμος, όμως, θα πρέπει να υπάρχει βούληση. Στα λόγια είμαστε όλοι εύκολοι. Στα λόγια είμαστε όλοι εύκολοι. Αυτές οι εκλογές που έρχονται, από ό,τι βλέπω, θα πάνε κι άλλο πίσω. Κάποτε είχα πει μου γίνονται τον Ιούλιο. Οι πρώτες. Θα δούμε. Προσέξτε πάρα πολύ καλά ποιους θα ψηφίσετε, εννοώ σε ποιο σχηματισμό, ποιο κόμμα. Και ποιον θα βάλετε στη Βουλή. Είναι πολύ σημαντικό και το πρόσωπο. Έχετε περάσει τα πάντα. Συνταξιούχοι, χάσατε τα αυγά και τα πασχάλια. Μισθωτοί, 4,80 μέσο όρο. Επιχειρήσεις κλείσανε. Μειώσανε τα επιδόματα. Αυξήσανε τις αντικειμενικές και ένας άνθρωπος που είναι 2-3 εκατοστάρια δεν τα παίρνει και αυτό. Πού να το πιάσω και πού να το αφήσουμε? Ποιος Κατρούγκαλος και ποιος Φρούτσης, όλοι μαζί. Δεν φέραν τον νόμο. Πολύ ωραία, διορθώστε τους νόμους, ρε παιδιά. Πώς διορθώνετε τους νόμους και τους πήρατε τα λεφτά σε ένα βράδυ του συνταξιού? Διορθώστε και δώστε τα πίσω. Προστατεύστε τους πόντιους. Προστατεύστε τον Έλληνα δανειολήπτη. Κάντε μεγάλες διαγραφές να δώσουν κι αυτοί κάτι. Κάντε τις τιμές που πήραν τα φανς. Κάντε κάτι. Μέχρι να μπούμε εμείς στη Βουλή, μέχρι να αναλάβουμε εμείς τα πράγματα και εκεί να δείτε τι σημαίνει λαϊκό, φιλολαϊκό μέτρο. Μέχρι τότε αυτά θα περνάτε. Άρα, αν θέλετε να τα αλλάξετε, ελάτε μαζί μας. Και θα το πούμε πάλι. Για λύση ό,τι όχι και ό,τι. Όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη. Μπετό. Σφραγίδα, τσεκαρισμένος πολλά χρόνια. 2-10-49-64-569. Σας περιμένω όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την Τρίτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.